τους και τους έκτισες. Ήμουνα νεκρός και μ' ανέστησες. Μετά τους Αυστραλούς ήρθε και η σειρά των Ελβετών να δουν τι βγάζει η Ελλάδα. Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφήθηκε για λογαριασμό του περιοδικού Das Magazine, που είναι ένθετο στη μεγαλύτερη εφημερίδα της Ελβετίας, με αφορμή αφιέρωμα του περιοδικού στους πιο εργατικούς και επιτυχημένους Έλληνες. Ο Σάκης Ρουβάς φόρεσε μαύρο κουστούμι, μαύρη γραβάτα και λευκό πουκάμισο και ενθουσίασε τόσο με την ομορφιά του όσο και με την ευγένειά του. Στα πλάνα από τα παρασκήνια της φωτογράφησης βλέπουμε τον τραγουδιστή να παίρνει τη θέση του φωτογράφου, αφού όπως είναι γνωστό δεν πάει πουθενά χωρίς τη φωτογραφική του μηχανή. Μιλώντας στον Big Fish, ο Σάκης Ρουβάς εξήγησε γιατί δέχτηκε να φωτογραφηθεί για το ελβετικό περιοδικό. Η προσέγγιση τους για την Ελλάδα ήταν να αναδείξουν τη θετική της πλευρά. Αυτή που δημιουργεί, που πετυχαίνει, που αντιστέκεται στην απεσιοδοξία. Αυτό που επισήμανα είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση θα μας οδηγήσει μελλοντικά στην επιστροφή στις ρίζες και στην αλήθεια μας, που είναι το πιο δυνατό και το πιο ουσιαστικό μας όπλο. Μια από τις μεγάλες αγάπες του Σάκη Ρουβά είναι ο αθλητισμός και υποστηρίζει με θέρμη την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Αυτός ήταν και ο λόγος που φωτογραφήθηκε με την επίσημη φανέλα της Εθνικής εν ώψη του Euro 2012. Τα όνειρα δεν τα κάνεις για αυτά που θέλεις να αποκτήσεις, αλλά για αυτά που θέλεις να κατακτήσεις. Και ο Σάκης Ρουβάς όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του έχει κατακτήσει πολλά.